Τώρα θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Η Βούλα Νεωνάκη φρόντισε γι' αυτό, για να μας συστήσει δύο αδέλφια. Μεγάλωσαν μαζί και δημιουργούν μαζί. Αγάπησαν τις τέχνες και συγκεκριμένα τη γλυπτική. Τα ονόματά τους, Νίκος Σωτηριάδης και Παντελής Σωτηριάδης. Γνωστοί και έξω από τα στενά πλαίσια της χώρας μας, μια και ένα εντυπωσιακό γλυπτό, η αρπαγή της Ευρώπης, κοσμεί το εισόδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακριβώς. Λοιπόν, η Βούλα του συνάντησε και στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που τις παραχώρησαν. Ο Νίκος και ο Παντελής Σωτηριάδης ασχολούνται με την γλυπτική από το 1985. Με φαντασία μετατρέπουν υλικά όπως το ξύλο, το μέταλλο, το βότσαλο και το γυαλί σε έργα τέχνης. Τον Νίκο και τον Παντελή Σωτηριάδη πρόκειται να συναντήσουμε σήμερα στην όμορφη πόλη του Αγίου Νικολάου. Την πόλη όπου γεννήθηκαν, ζουν αλλά και εργάζονται. Το ταλέντο, τα όνειρα, τις δυνάμεις και την αγάπη για την τέχνη που κληρονόμησαν από τον πατέρα τους, τα δύο αδέλφια, ο Νίκος και ο Παντελής Σωτηριάδης, επιλέγουν υλικά και τους δίνουν μορφή και ενέργεια. Μέσα από τα έργα τους αφυπνούν συναισθήματα, προβληματισμούς και πολλά από αυτά μεταφέρουν τον παρατηρητή σε μυθικές ιστορίες. Τι ρόλο παίζει όμως ο τόπος και ο μύθος στην τέχνη τους? Λοιπόν, ο τόπος και ο μύθος παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Μάλιστα, θα έλεγα, γενοσιουργό αιτία των γλυπτών που γίνονται και των έργων γενικότερα. Γιατί από εκεί αντλεί ο καλλιτέχνης τα ερεθίσματά του. Στο χώρο που ζει, παίρνει τις προσλαμβάνουσες από το τι συμβαίνει γύρω του. Και όπου ευαισθητοποιείται περισσότερο, αυτό θέλει να σχολιάσει, αυτό θέλει να καταδείξει, είτε να επενέσει, είτε να καταγγείλει. Περισσότερο, βέβαια, να καταγγείλει κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν ο τόπος είναι πολύ σημαντικός να δημιουργήσει ερεθίσματα. Ένας άλλος σημαντικός τόπος είναι ο μύθος του τόπου, η ιστορία του τόπου, η φόρτιση που έχει. Διότι αν δεν αντλήσεις από τις ρίζες σου αυτά που χρόνια και χρόνια πριν ζούσαν οι άνθρωποι, είτε με το λόγο είτε μεταφέροντας τον ένα μύθο από τη μια γενιά στην επόμενη, είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Γι' αυτό όλα αυτά έχουν παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στο δικό μας έργο, αναμφισβήτητα, και θα συνεχίσουν να παίζουν. Συγκέντρωση, φαντασία και τα χέρια μέσα από το ταλέντο μεταφέρουν κάθε σκέψη, ακόμα και σε δύσκολα υλικά όπως το μέταλλο. Η δημιουργία ενός γλυπτού ξεκινάει από την ιδέα. Πρέπει να υπάρχει πάντα κάποια αφορμή. Η αφορμή μπορεί να είναι οποιοδήποτε γεγονός το οποίο δρά πάνω σου, σου δημιουργεί έντονα συναισθήματα και τα συναισθήματα αυτά καλείσαι μετά να τα αποδώσεις με κάποιο έργο. Ξεκινάει λοιπόν το έργο με το σχεδιασμό στο χαρτί και εφόσον ας πούμε καταλήξουμε ότι το σχέδιο μας ικανοποιεί, προχωρούμε ύστερα στην υλοποίησή του στο χώρο, δηλαδή τρισδιάστατο. Αυτό γίνεται από κάποιο εύπλαστο υλικό, συνήθως ξύλο, μπορεί να είναι και πυλός. Το φτιάχνουμε στις διαστάσεις που θέλουμε, του δίνουμε τον όγκο, βλέπουμε όλες του τις πλευρές και εφόσον τελικά καταλήξουμε ότι είναι αυτό που επιζητούμε, επιλέγουμε ύστερα το υλικό που θα γίνει το πραγματικό. Ο Νίκος και ο Παντελής Σωτηριάδης γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Κρήτη. Η καταγωγή τους όμως είναι από τον Πόντο. Το ενδιαφέρον τους για τον τόπο καταγωγής τους αποτυπώνεται και στα έργα τους. Τι να σημαίνει προσφυγιά και τι πατρίδα για τους ίδιους? Η
Λόγω λοιπόν της καταγωγής μας, είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι με το θέμα που λέμε προσφυγιά, μετανάστες και όλο αυτό το ενοιολογικό φόρτο που έχουν αυτές οι λέξεις. Γι' αυτό και έχουμε κάνει και ένα έργο, ένα μνημείο σε μακέτα, το οποίο ευελπιστούμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το κάνουμε σε μεγάλο μέγεθος. Είναι ένα έργο, μνημείο για τον μετανάστη. Το έργο λοιπόν αυτό έχει σαν κεντρικό θέμα ένα μετανάστη, ο οποίος κάθεται πάνω σε γυαλιά για να είναι εύθραυστα. Τα πόδια του είναι στρογγυλεμένα, διότι δεν έχει μια σταθή ισορροπία, ψάχνεται. Είναι σχηθροπός, είναι σκεπτικός και με τη στάση του σώματος εκπέμπει ένα τεράστιο γιατί. Διότι έχουμε ένα στρογγυλό κεφάλι και το καμπύλο του σώμα δίνει ακριβώς την εντύπωση του ερωτηματικού που έχουμε στην ελληνική αλφάβητο. Έτσι λοιπόν, βάζοντας και δεξιά και αριστερά δύο κυπαρίσια, τα οποία είναι ένα μοτίβο που μπορούμε να συναντήσουμε πολλές φορές και στο Βυζάντιο, θέλαμε να δώσουμε ένα μοντέρνο γλυπτό μνημείο για τον μετανάστη από τη μεριά της Μικρασίας που ήρθε, αλλά είναι και γενικότερα, διότι και στις μέρες μας ζούμε πλέον αυτό το φαινόμενο σε μια πολύ μεγάλη ένταση και αποτελεί ένα διαχρονικό μνημείο για όλους τους μετανάστες σε όλο τον κόσμο. Όταν καταφέρεις να υλοποιήσεις ένα όνειρο, νιώθεις ευτυχία και ικανοποίηση. Τα αδέλφια Σωτηριάδη πάλεψαν και εργάστηκαν σκληρά προκειμένου να υλοποιήσουν και να παρουσιάσουν μία πλωτή έκθεση με μεταλλικά αντικείμενα. Το όνειρό τους υλοποιήθηκε με αντικείμενα όπως δέντρα που έπλεαν στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους κατοίκους της πόλης. Η έκθεση αυτή αποτελείται από γλυπτά, τεχνητά γλυπτά δέντρα, τα οποία ήταν μέσα στο νερό. Θέλαμε έτσι να καταγγείλουμε την αλόγιστη χρήση του φυσικού περιβάλλοντος και την καταστροφή στο οποίο το οδηγούμε. Ήταν μια πολύ επιτυχημένη έκθεση και ελπίζω κάποια στιγμή να μας δοθεί η ευκαιρία να την ξανακάνουμε, διότι θεωρούμε ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις οικαστικές δημιουργούν παιδεία και για τον κόσμο. Με το εκπληκτικό ταλέντο τους, οι δύο ταλαντούχοι γλύπτες εμπνεύστηκαν και φιλοτέχνησαν την αρπαγή της Ευρώπης. Ένα γλυπτό που κατασκευάστηκε από τους ίδιους για να κοσμήσει την είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Το έργο αυτό έχει βάρος που ξεπερνά τους 4 τόνους και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του είναι μπρούτσος, ανοξείδωτος χάλιβας και φύλλα γυαλιού. Ένα έργο σύγχρονης τέχνης που φιλοτέχνησαν για την πόλη του Αγίου Νικολάου είναι το Κρήτη Γη Εναλία. Ένα έργο ύψους 6 μέτρων από σφύριλα το μπρούτσο και γυαλί. Ο Νίκος και ο Παντελής Σωτηριάδης διέπονται από έμπνευση και ταλέντο. Τα εκθέματά τους γοητεύουν κάθε παρατηρητή και τον ταξιδεύουν μέσα από τις δυναμικές σύγχρονες αναπαραστάσεις τους σε μύθους, θρύλους και λαϊκές παραδόσεις.